Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου στην οδό 7ης Μεραρχίας στην πόλη της Καβάλας, όταν καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε και έκοψε κάθετα το δρόμο στη μέση. Από το σημείο εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας υπάλληλος delivery, ο οποίος φρέναρε απότομα για να αποφύγει το καλώδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής και να πέσει, χωρίς όμως να τραυματιστεί. Οι οδηγοί που είδαν το περιστατικό βοήθησαν τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου να μην πέσουν πάνω στο καλώδιο, ώστε να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή εκτροπή οχήματος. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η ελληνική αστυνομία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ έσπευσαν αμέσως και συνεργεία του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν την βλάβη. Τα συνεργεία παρέμειναν στο σημείο μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει άλλο απρόπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποχώρηση του καλωδίου οφείλεται στο γεγονός ότι ο γάντζος από τη μεριά πολυκατοικίας που έπαιρνε την παροχή, προφανώς λόγω της αθρότητας του τείχου, έφυγε, με αποτέλεσμα το καλώδιο να κρεμάσει και να πέσει εγκάρσια στον δρόμο. Μάλιστα, σημειώθηκε και ολιγόλεπτη διακοπή ηλεκτροδότησης, ώστε οι τεχνικοί της ΔΕΗ να κόψουν και να απομακρύνουν το καλώδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά και ένα λεωφορείο, το οποίο δεν μπορούσε να περάσει με ασφάλεια τον δρόμο. Ενώ λόγω της ώρας που σημειώθηκε το ατύχημα, ευτυχώς δεν υπήρχαν αρκετοί οδηγοί που περνούσαν από το σημείο.